Θα κάνουμε μία, θα έχουμε μία συνομιλία τώρα για τα τμήματα τα ποδοσφαιρικά του ΠΑΟΚ, των Ακαδημιών και όχι μόνο. Έχουμε καιρό να αναφερθούμε, να ενημερωθούμε, να μάθουμε πράγματα για το πώς δουλεύει ο ΠΑΟΚ σε αυτό τον τομέα και πώς κυλάει και η χρονιά γενικότερα, έτσι, γιατί βλέπουμε αποτελέσματα, την ΚΑΠΑ 20, την ΚΑΠΑ 17, την ΚΑΠΑ 15, και μένουμε μόνο στα αποτελέσματα, τα οποία συνήθως είναι καλά, αλλά προφανώς υπάρχουν και πολλά άλλα πράγματα τα οποία δεν τα ξέρουμε και θα μας βοηθήσει να τα αναλύσουμε και να μάθουμε ο τεχνικός υπεύθυνος των Ακαδημιών του ΠΑΟΚ, τώρα και προπονητής στην ΚΑΠΑ 20, βεβαίως, ο κύριος Μίτας. Καλό μεσημέρι. Καλησπέρα. Όλα καλά? Όλα καλά, όλα καλά, Δημήτρη. Η χρονιά κυλάει όπως εμείς βλέπουμε βάσει αποτελεσμάτων πολύ καλά, ή υπάρχουν και άλλα πράγματα τα οποία σε εξετάζεται κάθε μέρα και μπορεί να σας προβληματίζουν, να σας αγχώνουν για το παρόν και το μέλλον των παιδιών? Εντάξει, η χρονιά κυλάει. Εμείς δεν ασχολούμαστε τόσο πολύ με τα αποτελέσματα, όσο αυτό φαίνεται προς τα έξω. Mm-hmm. Εμείς ασχολούμαστε με μια καθημερινότητα γύρω από την οποία πρέπει να τρέξουν πάρα πολλοί προπονητές διάφορα θέματα, ώστε να βοηθήσουμε τα παιδιά αύριο μεθαύριο να φτάσουν στο αντρικό ποδόσφαιρο. Mm-hmm. Τώρα τα αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα στην Ακαδημία δεν πρέπει να είναι ποτέ αυτός ο σκοπός. Αυτό είναι κάτι το οποίο το λέμε συνέχεια εμείς. Το λένε πολλές ομάδες τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Mm-hmm. Συγγνώμη. Κάποιοι προσπαθούν να το υποστηρίξουν και με πράξεις. Νομίζω ότι γενικότερα κάνει το ελληνικό ποδόσφαιρο μια πρόοδο σε αυτό το κομμάτι. Πάντως, επειδή το λέμε συνέχεια, και η συνήθεια στη νίκη ή στην πίεση για ένα μεγάλο σύλλογο είναι μια προπόνηση, είναι ένα μάθημα, έτσι είναι? Όταν μπαίνει μια ομάδα στο γήπεδο για να παίξει ένα παιχνίδι, πάντα έχει ως στόχο εκείνη τη στιγμή να κερδίσει. Ναι. Ποτέ δεν μπαίνει στο γήπεδο για να χάσουμε. Αρκεί όλο αυτό να είναι δομημένο έτσι, ώστε να μην θυσιάζουμε πράγματα της εκπαιδευτικής διαδικασίας των παιδιών για να κερδίσουμε. Θα ναι. πρέπει να μην γίνεται αυτός ο σκοπός. Θα πρέπει να είναι δομημένο έτσι το πρόγραμμα, ώστε να κοιτάζουμε το αύριο και όχι το τώρα. Αλλά σίγουρα τη στιγμή μπαίνουμε στο γήπεδο, όλα τα παιδιά από τη στιγμή που αγωνίζονται σε ένα παιχνίδι θέλουν αυτό το παιχνίδι να το κερδίσουν. Είτε είναι ποδόσφαιρο, είτε είναι οποιοδήποτε άλλο παιχνίδι. Φυσικά. Κύριε Μίτα, εσείς ως υπεύθυνος, ως τεχνικός υπεύθυνος όλων των Ακαδημιών, με πόσες ομάδες δηλαδή καταπιάνεστε, με πόσες ομάδες ασχολείστε και έχετε την ευθύνη? Πόσες είναι όλες? Είναι όλα τα τμήματα του ΠΑΟΚ από την ΚΑΠΑ 6 μέχρι και την ΚΑΠΑ 20, είναι περίπου 600 παιδιά. 600 παιδιά. Περίπου 300 παιδιά. 300 παιδιά. Και πόσες ομάδες είναι από ΚΑΠΑ 6? Είναι από την ΚΑΠΑ 6 μέχρι την ΚΑΠΑ 20. Πώς τα συνδυάζετε, πώς υπάρχει συνέχεια, πώς είναι τακτική καθημερινή επαφή με όλους τους προπονητές, υπάρχει κάποιο πρόγραμμα εδώ και χρόνια το οποίο τηρείτε, πώς εσείς ειδικά που έχετε την ευθύνη όλων μπορείτε και τα συνδυάζετε όλα? Ναι, έτσι τώρα, ώστε η μία ομάδα να έχει μία σχέση, να συνδυάζεται με την άλλη. Κοιτάξτε, αν και κανονικά το σωστό είναι να ανακοινώσουμε κάτι από το επίσημο site της ΠΑΕ, υπάρχει μια σκέψη τον επόμενο καιρό να παρουσιάσουμε έναν προγραμματισμό που έχουμε της Ακαδημίας στο κοινό. Ναι, πόλης, πολύ χρήσιμο, ελεύθερα, πολύ χρήσιμο, βέβαια. Θα μπορούν να έρθουν προπονητές από άλλες ομάδες, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και θα μπορούν. Α, όλο αυτό το οργανόγραμμα δηλαδή το παρουσιάσετε δημόσια? Ναι, θα παρουσιάσουμε όλο το οργανόγραμμα της Ακαδημίας. Υπάρχει ένας μακροπρόθεσμος σχεδιασμός προπόνησης, τον οποίο προσπαθούμε να το τηρήσουμε mm-hmm. στο μέγιστο δυνατό. Υπάρχει ένας προγραμματισμός από τα παιδιά που είναι 6 χρονών μέχρι και την ΚΑΠΑ 20. Το τι θα κάνουν κάθε έτος, το τι θα κάνουν κάθε μήνα του έτους που διανύουμε, κάθε εβδομάδα του μήνα, και πώς αυτό θα γίνει, τι θέλουμε να δουλέψουμε την πρώτη μέρα της εβδομάδας, τη δεύτερη ως και την πέμπτη μέρα της εβδομάδας. Αυτά όλα μπορείτε να τα παρουσιάσετε δημοσίως, όλα με κάθε λεπτομέρεια? Δεν είναι, ναι, τα, μυστικά, δεν είναι τα μυστικά σας αυτά? Νομίζω ότι η γνώση πρέπει να μεταδίδεται, ναι, και αυτή τη λογική έχουμε, ναι, από όλους, όχι μόνο από τον ΠΑΟΚ. Είμαστε ανοιχτοί στο να
βλέπουμε και να μαθαίνουμε καινούργια πράγματα και είμαστε ανοιχτοί στο να μεταδίδουμε αυτά που εμείς από την εμπειρία μας τα τελευταία χρόνια στον ΠΑΟΚ έχουμε αποκομίσει. Μάλιστα. Πριν πάμε σε κάτι πιο έτσι εξειδικευμένο, πρακτικά για να μάθει και ο κόσμος, ο κύριος Πιλωτόπουλος είναι στην πρώτη ομάδα, δεν έχει αφήσει φυσικά το οικοδόμημα όλο έτσι, το δικό σας. Εσείς είστε τεχνικός διευθυντής, πήγατε και στην ΚΑΠΑ 20 τώρα. Πώς οργανώνεστε, έχει αλλάξει κάτι το τελευταίο διάστημα? Όχι, δεν έχει αλλάξει κάτι. Δεν έχει αλλάξει. Τους άλλους, όλοι οι προπονητές είναι από τις 9 η ώρα του πρωί στα γραφεία. Έχουμε πάρα πολλή χρόνια συναντιόμαστε μεταξύ μας. Ο κύριος Πουριωτόπουλος αυτή τη στιγμή είναι και ένας ιδιωτικός κρίκος ανάμεσα στην Ακαδημία και την πρώτη ομάδα. Mm-hmm. Δεν υπάρχει κάποια αλλαγή. Υπάρχει πάντα, δηλαδή είναι ευτύχημα που ο κύριος Ιβιτς είναι στην πρώτη ομάδα αυτή τη στιγμή. Ναι. Είναι προμονητής της πρώτης ομάδας και με τη μεταφορά του εκεί ήταν πολύ εύκολο να συνεχίσει η Ακαδημία. Αυτή τη στιγμή διανύουμε και μια περίοδο που μεγάλο μέρος της πρώτης ομάδας προέρχεται την Ακαδημία, έτσι. Μεγάλο δηλαδή θέμα αυτό. Όλο, το είχα σημειώσει. Είναι όλο, ναι. Είναι όλο το προπονητικό team της πρώτης ομάδας έχει δουλέψει στην Ακαδημία. Ναι, ναι, ναι. Γνωρίζει καλά τι θα πει, γνωρίζει καλά τις αρχές του συλλόγου, τι θα πει ΠΑΟΚ, τι σημαίνει η νίκη για το σύλλογο, τι σημαίνει πώς να διαχειριστεί μια ΕΤΑ, πόσο σημαντικό είναι να πάμε καλά. Είναι πολλά παιδιά στην πρώτη ομάδα από την Ακαδημία. Mm-hmm. Αυτό είναι και το αποτέλεσμα το δικό μας. Όχι η θέση της ΚΑΠΑ 20 και της ΚΑΠΑ 18. Ναι, ναι, ναι. Ωραία, πάμε λίγο τώρα πιο συγκεκριμένα. Βλέπουμε, εγώ προχθές το συνειδητοποίησα, έτσι δεν το ήξερα, προφανώς και ο κόσμος, η ΚΑΠΑ 15 συμμετέχει σε ένα πρωτάθλημα, έχει δώσει 17 παιχνίδια, έχει 17 νίκες. Αυτό είναι εξωπραγματικό, έτσι, δηλαδή δεν γίνεται, δεν συμβαίνει πουθενά αυτό το πράγμα. Τι σημαίνει όμως, πώς έχει συμβεί πρακτικά? Είναι τόσο μεγάλη διαφορά με όλους τους υπόλοιπους και απ' την άλλη είναι καλό? Είναι πρόβλημα. Πρόβλημα είναι. Είναι πρόβλημα, δεν είναι καλό, γιατί είναι και οι περισσότερες νίκες πολύ εύκολες. Mm-hmm. Είναι κάτι συνηθισμένο όμως. Το ίδιο συνέβη και πέρσι, το ίδιο συνέβη και πρόπερσι με την ΚΑΠΑ 15. Παρ' όλα αυτά είναι πρόβλημα για μας, γιατί ψάχνουμε ανταγωνιστικά παιχνίδια, τα οποία δεν τα βρίσκουμε εύκολα στο πρωτάθλημα της Super League, έτσι που είναι δομημένο. Και πώς καλύπτεται αυτό το πρόβλημα? Μόνο στο εξωτερικό. Μόνο στο εξωτερικό, ναι. Ναι. Δυστυχώς προσπαθούμε να το καλύψουμε μέσα από τις προπονήσεις μόνο και από κάποια εσωτερικά παιχνίδια που κάνει η ΚΑΠΑ 15 με την ΚΑΠΑ 17 και από παιχνίδια στο εξωτερικό. Μάλιστα. Η ΚΑΠΑ 15 θα πάει τώρα σε ένα τουρνά στην Ιταλία που είδα προχθές. Ναι. ΚΑΠΑ 15 θα πάει. Σήμερα φεύγουν. Ναι, σήμερα. Και πότε είναι τα παιχνίδια? Τα παιχνίδια είναι τις επόμενες μέρες. Πέμπτη, Παρασκευή ή Σάββατο. Μάλιστα. Και από αυτά λέτε βγαίνουν ίσως πιο ασφαλείς συμπεράσματα, είναι πιο σημαντικά τεστ από τα μάτς πρωταθλήματος? Είναι σημαντικά τεστ και για τα παιδιά και για τους προπονητές. Βλέπουμε πως λειτουργούν στο εξωτερικό. Τα τουρνουά του εξωτερικού γενικότερα είναι ένα μάθημα για όλους. Τα οποία τα έχετε πάλι έτσι κλεισμένα όλα? Πού θα πάει κάθε ομάδα από τώρα μέχρι και το καλοκαίρι, είναι όλα προγραμματισμένα? Βέβαια, ναι, είναι κλεισμένα από την αρχή του έτους. Από την αρχή του έτους κλεισμένα. Ναι, είναι κλεισμένα από την αρχή του έτους. Πηγαίνουν στο εξωτερικό, φέτος θα πάνε και 2006 γεννηθέντες. Από 10 χρόνια παιδιά συνηθίζουν οι ποδοσφαιριστές μας να πηγαίνουν στο εξωτερικό. Πλέον κύριε Μήτα, το προσπαθείτε ή σας ξέρουν και σας καλούν μόνιμα οι διοργανωτές? Όχι, δεν το προσπαθούμε. Ιδιαίτερη προσπάθεια. Επιλέγετε που θα πάτε. Ιδιαίτερη προσπάθεια γινόταν τα προηγούμενα χρόνια. Ναι. Μέχρι και το 2009-2010 γινόταν ιδιαίτερη προσπάθεια. Mm-hmm. Τώρα οι προτάσεις είναι πάρα πολλές. Πρέπει να ευχαριστήσουμε και τη διοίκηση εδώ, γιατί στηρίζει πολλές φορές, στηρίζει πάντα το budget. Μάλιστα. Για να καλυφθούν, ναι, κάποια έξοδα από τα αεροπορικά. Mm-hmm. Γιατί στις χώρες που πηγαίνουμε, η διαμονή είναι καλυμμένη πάντα από τους διοργανωτές. Mm-hmm. Και αυτό είναι ένα σύνη για την ομάδα, γιατί μας καλούν και καλύπτουν τη διαμονή μας. Αλλά πλέον θα πρέπει να πω για τα τουρνουά, γιατί είναι μεγάλο θέμα. Ναι. Τα παιδιά αυτή τη στιγμή που αγωνίζονται της Ακαδημίας και πρώτη ομάδα δεν έχουν παίξει ποτέ σε
τουρνά στο εξωτερικό με την Ακαδημία. Δηλαδή ο Πέλκας, ο Κίτσιου, ο Κάτσε, όλα αυτά τα παιδιά δεν παίξαν ποτέ σε τουρνά στο εξωτερικό με την Ακαδημία. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι όταν ένα παιδί μας θα φτάσει στην πρώτη ομάδα, το οποίο θα έχει αγωνιστεί 10 φορές σε τουρνά στο εξωτερικό και θα έχει παίξει 10 παιχνίδια στο δύο τουρνά με την Μπαρτσελώνα, με την Μπάγερ, με την Γιουβέντους, με την Παρί, με πολύ μεγάλες ομάδες, με τον Άγιαξ και πολύ μεγάλες σχολές ποδοσφαίρου. Επειδή το πρώτο καιρό ένα παιδί, την πρώτη φορά που πηγαίνει στο εξωτερικό 8, 9, 10 χρονών, 11, 12 και παίζει με μια τέτοια ομάδα, προκαλεί μια εντύπωση. Ένα δέος, ναι. Τη δεύτερη αυτή εντύπωση είναι μικρότερη. Τη τρίτη εξαφανίζεται. Τη τέταρτη ξέρει ότι και εγώ είμαι το ίδιο με τον απέναντι. Γίνεται συνήθεια πλέον. Ναι, απομυθοποιεί κάποια στιγμή κάποια δεδομένα. Ο Σταφυλίδης, για παράδειγμα, όταν πήγε να παίξει μέσα στην Τότεναμ, δεν έχει παίξει ποτέ με μια ομάδα του εξωτερικού. Ναι. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν παιδιά στην Ακαδημία που έχουν παίξει 2-3 ώρες με την Ακαδημία της Μπαρτσελόνα. Έχουν παίξει με Γιουβέντους, με Τσέλσι, με Μπάγκερ. Και είναι κάτι το οποίο είναι έτσι όπως το είπα, μια συνήθεια. Όταν αυτά τα παιδιά θα φτάσουν στην πρώτη ομάδα. Για την οτροπία τους κυρίως, Βέβαια, όταν θα φτάσουν στην πρώτη ομάδα και θα είναι 20 χρονών, 22 χρονών και θα παίζουν σε ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι, απέναντί τους δεν είναι εντύπωση δικιά μου αυτή. Δηλαδή, άμα κοιτάξουμε στατιστικά, θα συναντούν παίχτες με τους οποίους έχουν παίξει αντίπαλοι. Έχουν παίξει αντίπαλοι 3 και 4 και 5 φορές ίσως. Ναι, κατανοητό. Κατανοητό. Αυτό θα βγει από εδώ και πέρα, έτσι, τα επόμενα χρόνια. Όταν... Αυτό θα συμβεί κυρίως όταν τα παιδιά τώρα της ΚΑΠΑ 17, γιατί αυτοί ήταν οι πρώτοι που ξεκινήσανε στην Ακαδημία, ναι, και συμμετείχαν σε τουρνουά. Όταν τα παιδιά τώρα της ΚΑΠΑ 17, που είναι 16-16,5 χρονών, σε 3-4 χρόνια βρεθούν σε ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι. Μάλιστα, μάλιστα. Κατανοητό. Προπονητές τώρα, εντάξει, δεν μειώνουμε όλους τους υπόλοιπους σε καμία περίπτωση. Αλλά είναι μια ιδιαίτερη χρονιά να είναι προπονητής ο Πάμπλο Γκαρσία σε ένα από τα τμήματα. Το βλέπετε και εσείς έτσι, είναι κάτι ξεχωριστό ή εντάξει, τον αντιμετωπίζετε όπως όλους τους άλλους? Ο θεσμός του προπονητή είναι σεβαστός από όλα τα παιδιά, όποιος και να είναι απέναντί τους. Τώρα όταν τα παιδιά βλέπουν πρόσωπα που για τους οποίους σταθήκαν ίσως πριν κάποια χρόνια στην Κερκίδα και τους αποθεώνα και πανηγυρίζανε, είναι ένα κίνητρο παραπάνω. Σίγουρα και όλοι αυτοί οι άνθρωποι έχουν να περάσουν και στους υπόλοιπους προπονητές της Ακαδημίας να δώσουν να προσφέρουν ένα ξεχωριστό κομμάτι που οι υπόλοιποι που δεν παίξαν σε υψηλό επαγγελματικό ποδόσφαιρο ίσως να μην το έχουν. Αυτή είναι και η χημεία μιας Ακαδημίας. Ναι. Ο ένας συμπληρώνει τον άλλον. Ναι. Πώς το βλέπετε τον Γκαρσία σαν προπονητή? Αυτή την μεταδοτικότητα την έχει? Τη μεταδοτικότητα του χαρακτήρα του? Ναι, στα παιδιά. Γιατί... βέβαια την έχει. Και βέβαια την έχει. Και βέβαια. Μόνο με το βλέμμα. Νομίζω ότι όλοι οι προπονητές που περάσανε από την Ακαδημία ήταν εξαιρετικοί σε αυτό το κομμάτι. Εξαιρετικός ήταν και ο κύριος Σίβιτς που είναι τώρα στην πρώτη ομάδα. Θα πάμε και σε αυτό, ναι. Ναι, εξαιρετικός είναι και ο κύριος Γκαρσία. Νομίζω ότι έχουν να προσφέρουν πολλά πράγματα στα παιδιά. Και η χημεία με τον κύριο Ζαζόπουλο είναι άκρως επιτυχημένη, σε αυτό που είπατε νωρίτερα. Ότι αυτό είναι το έχουν όλοι οι προπονητές μας στην Ακαδημία αυτό. Δεν είναι κάτι ξεχωριστό στην ΚΑΠΑ 17. Όλοι οι προπονητές μας, δηλαδή, βρισκόμαστε στα γήπεδα, βλέπουμε ένας τον αγώνα του άλλου. Αν κάνετε μια βόλτα στην πόλη την ώρα που παίζουμε, μπορεί να είναι 5-6 προπονητές σε έναν αγώνα στον πάγκο της ομάδας. Επειδή έχουν τελειώσει το δικό τους παιχνίδι και βρίσκονται να δουν και το άλλο. Α, προπονητές του ΠΑΟΚ, Ναι, ναι, είναι θέμα οικογένειας αυτό. Είναι θέμα... Ναι. Η Ακαδημία είναι μια οικογένεια. Ναι. Δεν είναι θέμα ότι εγώ πρέπει να συνεργαστώ με τον Γκαρσία ή ο Γκαρσία με τον Ζαζόπουλο. Εγώ θα τελειώσω το παιχνίδι μου, θα πάω στο δικό τους. Αυτοί θα τελειώσουν το δικό τους παιχνίδι και θα έρθουν στο δικό μου. Μάλιστα, μάλιστα. Οι ΚΑΠΑ 15 και ΚΑΠΑ 17 έχουν τελικούς πάλι, έτσι, έχουν Final Four, πώς είναι? Η ΚΑΠΑ 17 έχει Final Four και η ΚΑΠΑ 15 έχει τελικό. Υπό την αιγίδα της Super League είναι αυτά? Ναι, ναι. Και αυτά τα παιχνίδια τελειώνουν τα πρωταθλήματα τώρα, έτσι, θα γίνουν σύντομα αυτά τα παιχνίδια? Τελειώνουν τα πρωταθλήματα, ναι. Η ΚΑΠΑ 17 θα κάνει το Final Four, δεν έχει οριστεί ακόμα που θα γίνει και η ΚΑΠΑ 15 θα παίξει τελικό.
με τον πρώτο του Νοτιού Ομίλου. Η πορεία της ΚΑΠΑ 20, η φετινή, είναι στη δεύτερη θέση και πάλι οι ποδοσφαιριστές από την ΚΑΠΑ 20 κέρδισαν την παρουσία τους σε προπονήσεις αλλά και σε αγώνες της μεγάλης ομάδας. Είστε απόλυτα ικανοποιημένοι από αυτή τη φουρνιά της ΚΑΠΑ 20. Είναι εξαιρετική η πορεία της ΚΑΠΑ 20 και αυτό φαίνεται και από τη συμμετοχή των παιδιών στην προπόνηση της πρώτης ομάδας. Ξανατονίζω ότι δεν μένουμε μόνο στην βαθμολογική θέση της ομάδας. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν παιδιά που προπονούνται από την Ακαδημία, από την ΚΑΠΑ 20 στην πρώτη ομάδα και αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Και δεν είναι και εύκολο να συμβεί μια μετάβαση από την ΚΑΠΑ 20 κατευθείαν στην πρώτη ομάδα. Είναι μεγάλη δηλαδή, απόσταση. Μπορεί φέτος να συμμετέχουν 3-4-5 παιδιά στις προπονήσεις και αυτούς να τους δούμε μετά από 2-3 χρόνια, 4 να είναι έτοιμοι για να παίξουν στην πρώτη ομάδα. Κάποιους μπορεί να τους δούμε και πιο σύντομα. Μπορεί να τους δούμε και την επόμενη χρονιά. Αλλά η μετάβαση είναι μια δύσκολη μετάβαση. Από τη μια παίζουν με 50 αγωνίες στο γήπεδο τα παιδιά της ΚΑΠΑ 20 και από την άλλη πρέπει να βρεθούν σε ένα γήπεδο με 20.000 κόσμο. Ναι, ναι. Είπατε νωρίτερα και το πρόσεξα, γιατί προφανώς είναι στόχος, ότι μην μένετε μόνο στο ότι 5, 6, 8 παιδιά πλέον στην πρώτη ομάδα προέρχονται από τις ακαδημίες, να δούμε και το ότι οι ακαδημίες βγάζουν και στελέχη. Βγάζουν προπονητές, βγάζουν γυμναστές, βγάζουν προπονητές θεματοφυλάκων. Και αυτό στόχος είναι, από ό,τι καταλαβαίνω. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Πάρα πολύ σημαντικό στόχος. Συμβαίνει σε μεγάλες ομάδες στο εξωτερικό. Κάποια στιγμή πρέπει να συμβεί και γενικότερα στην Ελλάδα. Οι ομάδες που εκπαιδεύουν τα στελέχη τους μέσα από τις ακαδημίες να τα εκμεταλλεύονται αργότερα και στην πρώτη ομάδα. Γιατί η πρώτη ομάδα χρειάζεται πολύ ένα σημαντικό αριθμό προσωπικού σε πολλά πράγματα. Γύρω από το αγωνιστικό κομμάτι. Και όταν εκπαιδεύεις ανθρώπους στην ακαδημία, οι οποίοι είναι μορφωμένοι, έχουν επίγνωση του ποδοσφαίρου, πρέπει να τους εκμεταλλευτείς κάποια στιγμή και στην πρώτη ομάδα. Βεβαίως. Τώρα, κεντρικό πρόσωπο βεβαίως είναι ο Βλάντα Νίβιτς. Τον ζήσατε, το ξέρετε. Αν θα σας ζητούσα να μου πείτε το κύριο χαρακτηριστικό του προπονητή Ίβιτς, από πού θα ξεκινούσατε, το νούμερο ένα που τον χαρακτηρίζω ως προπονητή, για και εμείς τώρα τον μαθαίνουμε καλύτερα και τον βλέπουμε και θα τον μάθουν και όλοι οι υπόλοιποι. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή έχει μόνο θετικά για το σύλλογο μεταφορά του κ. Ίβιτς στην πρώτη ομάδα. Γνωρίζει πάρα πολύ καλά το τι είναι ο ΠΑΟΚ. Έχει επίγνωση του τακτικού και του αγωνιστικού κομματιού μέσα στο παιχνίδι και στη βελτίωση της προπόνησης. Νομίζω ότι φάνηκε κιόλας αυτό από τα πρώτα παιχνίδια της ομάδας. Είχε μια πιο ορθολογική συμπεριφορά. Οφείλεται καθαρά σε αυτόν. Είναι ένας άνθρωπος που σέβεται πολύ τον ποδοσφαιριστή. Παρ' όλα αυτά θέλει να υπάρχει μια πειθαρχία μέσα στην ομάδα που είναι πολύ σημαντικό και τον θεωρώ πάρα πολύ αξιοκρατικό. Τακτική αξιοκρατία. Αυτά σημειώνω. Αξιοκρατικός στην κρίση του για τους παίχτες, αυτό εννοείται? Ναι. Δίκαιος. Έτσι πιστεύω. Έχει ξεκινήσει πολύ καλά, έτσι. Έχει βάσεις, δηλαδή στα επόμενα χρόνια μπορεί να μιλάμε για τον προπονητή Ίβιτς σε κορυφαίο επίπεδο. Εγώ πιστεύω ότι έχει όλες τις προδιαγραφές. Αυτή είναι η γνώμη. Μάλιστα. Ξέραμε ότι, μου έκανε εντύπωση αυτό, ότι ήταν ήδη προαποφασισμένο από κάποιο σημείο στη χρονιά ποιος θα είναι του χρόνου στην ΚΑΠΑ 20, ότι θα έφευγε ο Ίβιτς, ποιος θα είναι στην ΚΑΠΑ 17 κτλ. Αυτό πώς γίνεται, πώς το προγραμματίζετε? Είναι μια σειρά, ακολουθείτε, πώς γίνεται? Να είστε έτοιμοι ακόμα και την επόμενη χρονιά για την τεχνική ηγεσία κτλ. Εντάξει, πάντα υπάρχουν κάποιες σκέψεις. Πάντα από τα μέσα της μιας χρονιάς πρέπει να κάνεις κάποιες σκέψεις για την επόμενη χρονιά. Δεν είναι... θα πρέπει να γίνουν αυτονόητα κάποια στιγμή αυτά στην Ελλάδα. Δεν μπορείς τελευταία στιγμή να τα βρίσκεις όλα μπροστά σου. Θα πρέπει να είσαι έτοιμος για κάποια πράγματα.
Να μην τα βρίσκεις, ξαφνιάζουν και, τα... και εκεί ψάχνεις λύσεις. Ναι, κατανοητό. Για να κλείσουμε αυτό που μας είπατε στην αρχή, η παρουσίαση όλου του οργανογράμματος το περιμένουμε άμεσα. Υπάρχει μια σκέψη, ναι, το σκεφτόμαστε, θέλουμε να το κάνουμε λίγο, να βρούμε χρόνο, θα το ανακοινώσουμε. Μάλιστα. Δεν Ωραία. Έχουμε συγκεκριμένη ημερομηνία. Ωραία. Κύριε Μήτρη, ευχαριστούμε πολύ για όλη τη συζήτηση, για όλες τις πληροφορίες. Καλό φινάλε στη σεζόν όλων των παιδιών, με επιτυχίες για εσάς. Αυτό που δεν σας ρώτησα, ναι, μου το θυμίζει για να στείλω με μήνυμα. Ξέρετε, με αυτά ασχολείται ο κόσμος και στη Μεσήμβρια προπονήσεις κάνει K20, κάνει κανονικά, έτσι? Κάνει, ναι, κάνει. Εκεί έχετε πρόβλημα με τραυματισμών? Νομίζω ότι απάντησε γι' αυτό πριν λίγες μέρες ο προπονητής της πρώτης ομάδας. Ότι δεν είναι τα γήπεδα μας είναι πάρα πολύ καλά. Τι να σου πω τώρα, και εγώ η προσωπική μου γνώμη είναι αυτή. Σίγουρα ο καιρός έχει ένα... Όχι, όχι, η ερώτηση είναι συγκεκριμένη. Αν είναι τα παιδιά της ομάδας της δεύτερης, έχουν τα ίδια μυϊκά προβλήματα? Όχι, οι παίκτες της δεύτερης ομάδας δεν έχουν τόσους τραυματισμούς, αλλά είναι και διαφορετικές επιβαρύνσεις, έτσι, δηλαδή... Ναι, βεβαίως, εντάξει. Η K20, ας πούμε, όταν παίζεις ένα πρωτάθλημα, είναι πολύ διαφορετικές επιβαρύνσεις με την πρώτη ομάδα. Έρχεται πιο εύκολα, μόνος το παιχνίδι K20. Η αντίπαλή της είναι πιο εύκολη από την πρώτη ομάδα. Όχι, αυτό μόνο ως γεγονός. Αν αντιμετωπίζετε. Είναι νεότερη σε ηλικία. Αλλά την απάντηση είναι έδωσε και ο προπονητής της πρώτης ομάδας πρόσφατα, νομίζω. Ναι, ναι, βεβαίως. Βεβαίως. Όχι, να γνωρίζουμε τι συμβαίνει και με άλλους που χρησιμοποιούν τα γήπεδα. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ για όλα. Καλή συνέχεια. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά.